thing could beat this bumping. Έλα, ε! Μπράβο, ρε! Ένα! Μπράβο, ρε! Μπράβο, ρε! Μπράβο, ρε! Μπράβο, ρε! Πάμε, 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 Μπράβο, Τσάβη, μπράβο! Κόλλινε! Τέρμα! Τέρμα! Μάτσι! Μείνε, μείνε, μείνε! Αντώνη! Γκολ! Πάμε! Πολύ αγώνες έχει παίξει αυτό. Έλα, 2-1! Έλα!
Όσοι πάρα πολύ κόλλα. Κράτο, βάλ' το που κοιμούσε φαντάζομαι. Ω, καλύτερα. Ο Φιταλίδας σου κάνει δίπλα εκεί πέρα. Τι κάνει. Κλάψε, κλάψε λίγο. Άντε ρε μάνα. Παραμύτη. Μάνα, θα το βάλει το όβλο. Γκο. Μπράβο. Μπράβο. Βάζω μόνο βίδα, σφαιρί. Βί! Βί! Έλα, η κάθε ένα στην Ιταλία. Πού σάκη, τι κύριε. Ζαλίστηκαν, δεν ξέρουν. Δεν έχουν ιδέα. Το βαλέ. Έχουμε κοντά μας τον Πέρι τον Βασιλείο, τον coach του Παλιού Μοναστήρου. Coach, δύσκολα τα πράγματα σήμερα, αλλά τελικά ήρθε η νίκη. Αυτό που μπορούμε να πούμε τελικά είναι τέλος καλό, όλα καλά. Νευρικό παιχνίδι πολύ, μας επηρέασε πολύ το γρήγορο το γκολ που δεχτήκαμε και με τον τρόπο που το δεχτήκαμε. Έτσι, αντίθετα με τη ροή του παιχνιδιού μετά που είχαμε την κατοχή και προσπαθήσαμε να βγούμε, δεν μας άφησε η νευρικότητα μέσα στο παιχνίδι μας να παίξουμε και να βγούμε με αξιώσεις μπροστά ώστε να πετύχουμε τον γκολ. Καθοριστικό το πέναλτι που κερδίσαμε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και οπότε απελευθερωθήκαμε λίγο από το άγχος και μπορέσαμε και δημιουργήσαμε ευκαιρίες και γυρίσαμε το παιχνίδι και πήραμε και την νίκη. Αυτό που μένει τελικά είναι μόνο η νίκη, γιατί ήταν ένα αρκετά νευρικό παιχνίδι και δεν μπορέσαμε να παίξουμε με καθαρό μυαλό αυτό που θέλαμε και να δουλέψουμε όπως δουλεύουμε στις προπονήσεις. Σήμερα ήταν ένα θετικό τελικά αποτέλεσμα, ύστερα από αρνητικά αποτελέσματα που είχατε το τελευταίο διάστημα. Σας βλέπουμε πολλές απουσίες. Οι απουσίες αυτές θα συνεχιστούν των παιχτών. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Λείπουν από την αρχή 7 με 8 παιδιά από την περσινή ομάδα. Καθίσαμε τον πρόεδρο, μιλήσαμε, είπαμε αν θα πρέπει να αναπληρώσουμε αυτά τα παιδιά ή να συνεχίσουμε τα παιδιά, γιατί το χωριό έχει πάρα πολλά παιδιά, μικρά ηλικία. Και σκεφτήκαμε τι πρέπει να κάνουμε. Είπαμε να δώσουμε χώρο και χρόνο σε αυτά τα παιδιά, με όποιο ρίσκο και αν είναι αυτό βαθμολογικά. Ξέρουμε ότι θα μας στοιχήσει βαθμολογικά σε σχέση με πέρυσι, ότι θα είναι μια διαφορετική ομάδα. Αλλά είπαμε να δώσουμε χώρο και χρόνο σε αυτά τα παιδιά, ώστε να μπορέσουμε μακροπρόθεσμα να πάρουμε κάποια άλλα αποτελέσματα που θέλουμε από αυτά τα παιδιά και να στελεχώσουν την ομάδα. Ξέρουμε ότι θα ήταν ρίσκο και ότι θα μας στοίχιζε βαθμολογικά, αλλά αυτό ήταν το πλάνο. Αυτό το πλάνο στο οποίο έπρεπε να στηριχτούμε. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ.